Η λακωνική Ήλα και Δαίμων είναι η δημιουργός του πολιτισμού που ονομάζουμε Σπαρτιατικό, από το όνομα της πρωτεύουσάς της, της Σπάρτης. Ο πολιτισμός της Σπάρτης διαμορφώθηκε σταδιακά κάτω από την επίδραση των ιστορικών παραγόντων. Καθορίστηκε όμως από τη γεωγραφική της θέση, τους γείτονές της, την οικονομία της και από τους ανθρώπους της, τον οποίον το πολίτευμα, η νομοθεσία, η αγωγή, το ήθος, το ψυχικό σθένος και η λιτότητα εντυπωσιάζουν. Η τοποθεσία της είναι φυσικό οχυρό στη νότια Πελοπόννησο. Από τις τρεις πλευρές της, το βορρά, την ανατολή και τη δύση, την περικλείουν δυσπρόσιτα βουνά, ο Πάρνων και ο Ταΐγετος. Οι νότιες παραλίες της προστατεύονται τόσο από την άγρια θάλασσα του Μυρτώου Πελάγους, όσο και από τις απότομες ακτές του Λακωνικού Κόλπου. Αυτό καθόρισε και την ιστορική πορεία της περιοχής. Ήταν φυσικό να την επιλέξουν ως τόπο εγκατάστασης φύλλα πολεμικά, από τους Αχαιούς των Μυκηνών έως τους Ηρακλείδες Δωρηείς μεταγενέστερα, και να γίνει θέατρο συνεχών πολεμικών συγκρούσεων. Οι εκάστοτε ηττημένοι απομακρύνονταν ή έμεναν εκεί μεταβαλλόμενοι σε ήλωτες. Καλλιεργούσαν τη γη για λογαριασμό των νικητών. Ήταν αναπόφευκτο η Σπάρτη να αποτελέσει στρατιωτική κοινωνία, με τους άνδρες να ζουν σε στρατώνες με συνεχή και επίπονη πολεμική άσκηση, μακριά από κάθε είδους ειρηνική ενασχόληση, και τις γυναίκες ανεξάρτητες να διοικούν τον οίκο τους. Παράλληλα, η απόστασή της από τη θάλασσα την κράτησε μακριά από το θαλάσσιο εμπόριο και έστρεψε τους κατοίκους της στην αγροτική οικονομία, αφού η έφορη κοιλάδα του Ευρώτα προσέφερε αυτές τις προϋποθέσεις. Έτσι, η φρούρηση της πατρίδας και η αγροτική οικονομία παρέμειναν τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας της. Μέσα σε αυτό το αγροτικό και στρατιωτικό πλαίσιο, ο Λυκούργος, ένα σχεδόν μυθικό πρόσωπο, κατόρθωσε κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. να θέσει τις 30 διάσπαρτες σε μικρούς οικισμούς πολεμικές δωρικές ομάδες υπό ενιαία διοίκηση σε μία πόλη, τη Σπάρτη, που συγκέντρωσε τους διασπαρμένους οικισμούς. Το όνομά της προέρχεται από το Σπύρο. Στην περίοδο 1100 έως 1000 π.Χ. καταραίει το Μυκηναϊκό βασίλειο της Λακεδαίμονος, που υπήρχε εκεί την εποχή του Χαλκού, κάτω από την πίεση της δωρικής εισβολής. Οι Δωρείς εγκαθίστανται στη Σπάρτη και τη Λακωνία. Μέχρι το 800 π.Χ. η πόλη της Σπάρτης επεκτείνεται και ενσωματώνει τις Αμίκλες. Το 735 οι Σπαρτιάτες εισβάλλουν στη Μεσσηνία και γίνεται ο πρώτος Μεσσηνιακός πόλεμος. Ύστερα από διαδοχικές κατακτήσεις, κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα δημιούργησαν ένα ισχυρό κράτος σε έκταση και πληθυσμό. Αφού κατέλαβαν τις γειτονικές κοινότητες στην κοιλάδα του Ευρώτα, έφτασαν ως το Τέναρο και επεξέτειναν την κυριαρχία τους και στην κεντρική Μεσσηνία, ύστερα από 20ετή πόλεμο. Ο Σπαρτιάτης που πέφτει στη μάχη γίνεται ήρωας. Ο Τυρταίος, ποιητής και πολεμιστής ο ίδιος, καλούσε τους συμπατριώτες του στην ανυποχώρητη αντίσταση και την υπέρτατη θυσία. Είναι ωραίο να πεθάνει το παλικάρι στην πρώτη γραμμή. Μην κάνετε αρχή του φόβου και της αισχρής φυγής. Οι Μεσσήνιοι υπέκυψαν το 600 π.Χ. Την ίδια εποχή, οι Σπαρτιάτες κατέκτησαν περιοχές και έξω από τη Στενίκλαρο, την Πύλο και τη Μεθόνη. Τα νέα εδάφη παραδόθηκαν στους περίοικους, στους ελεύθερους δηλαδή κατοίκους, που όμως δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις, η Σπάρτη πραγματοποίησε θεσμικές μεταρρυθμίσεις που της προσέδωσαν τον πολιτικό χαρακτήρα της πόλεως. Αυτές καταγράφονται στο Λυκούργο του Πλούταρχου. Ιδρύεται η Ρήτρα, το πολίτευμα της Σπάρτης. Με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι πολίτες χωρίζονται σε κόμες γεωγραφικά και όχι φυλετικά. Συγκροτείται η Γερουσία, που αποτελείται από 30 μέλη, δηλαδή από 28 πολίτες και τους δύο βασιλείς,
με αποστολή τη διατύπωση νομοσχεδίων που θα υποβάλλονταν προς έγκριση στο Δάμο ή Δήμο. Τα μέλη της γερουσίας επηρέαζαν τη βασιλική διαδοχή. Το ανώτερο όργανο της εκτελεστικής εξουσίας στο Σπαρτιατικό κράτος μαζί με τους δύο βασιλείς ήταν το Συμβούλιο των Εφόρων, το οποίο αποτελούσαν 5 αξιωματούχοι που εκλέγονταν κάθε χρόνο. Ο θεσμός ανάγεται στα πρώτα χρόνια διαμόρφωσης της Σπαρτιατικής πολιτείας. Οι δύο βασιλείς προέρχονταν από τις δύο βασιλικές οικογένειες της Σπάρτης, τους Αγιάδες και τους Ευρυποντίδες. Το αξίωμά τους ήταν κληρονομικό. Ήταν ανώτατοι θρησκευτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες. Ήταν δηλαδή επικεφαλής ο ένας εκ των δύο του στρατού σε περίοδο πολέμου. Ο άλλος παρέμενε τοποτηρητής του καθεστώτος στη Σπάρτη. Όταν ο βασιλεύς ασκούσε τα πολεμικά του καθήκοντα, τον συνόδευαν πάντα δύο από τους 5 εφόρους, οι οποίοι είχαν το δικαίωμα να στέλνουν αναφορές στη Σπάρτη για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε την εκστρατεία και αν ήταν αναγκαίο να εκκινούν εναντίον του τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Ο Δήμος, Απέλα, ήταν η γενική συνέλευση των Σπαρτιατών που είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα και ηλικία άνω των 30 ετών. Τυπικά ήταν το ανώτατο όργανο εξουσίας. Συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα από πανσέλινο σε πανσέλινο και σε έκτακτες συνεδριάσεις αν υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα. Ακόμα επικύρωνε την κήρυξη πολέμου ή τη σύναψη ειρήνης και ενέκρινε ή απέρριπτε διαβοής τις προτάσεις της γερουσίας. Στα μέσα του 6ου αιώνα περιορίζεται η δύναμή της. Για να πάρει απόφαση η Απέλα έπρεπε να ομογνωμούν οι δύο βασιλείς. Από την ίδρυση του δωρικού Σπαρτιατικού κράτους, οι κάτοικοί του διαιρέθηκαν σε τρεις κοινωνικές τάξεις που ξεχώριζαν αυστηρά η μία από την άλλη. Σπαρτιάτες πολίτες ήταν οι δωρηείς ή οι εγκαταστημένοι στις 5 οβές, κομοπόλεις, που αποτελούσαν μαζί την πόλη της Σπάρτης και είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Αυτοί οι γνήσιοι Σπαρτιάτες ονομάζονταν όμοιοι. Εκτός από τους γνήσιους Σπαρτιάτες υπήρχαν και άλλες δύο κοινωνικές τάξεις, οι περίοικοι και οι ήλωτες. Οι περίοικοι ήταν εγκαταστημένοι σε διάφορες κοινότητες της Λακωνικής. Ήταν ελεύθεροι σαν άτομα και είχαν κάποια αυτοδιοίκηση. Πολιτικά δικαιώματα δεν είχαν, αλλά στρατεύονταν υποχρεωτικά. Οι ήλωτες προέρχονταν από παλιότερους πληθυσμούς, από περιοχές που είχαν υποταγή στους δωρείς. Ήταν δούλοι στην υπηρεσία του Σπαρτιατικού κράτους, γι' αυτό και δεν μπορούσαν να πουληθούν. Ακολουθούσαν τους Σπαρτιάτες στον πόλεμο, εκτελώντας βοηθητικές υπηρεσίες. Σε καιρό ειρήνης ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης. Οι Λακεδαιμόνιοι συχνά ελευθέρωναν δούλους και ονόμαζαν μερικούς αφέτες και άλλους αδέσποτους ή ερικτήρες. Όσους τοποθετούσαν σε ναυτικές επιχειρήσεις τους ονόμαζαν δεσποσιοναύτες και άλλους νεοδαμώδεις. Οι νεοδαμώδεις αποτελούσαν σημαντικό μέρος του στρατού της Σπάρτης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Βέβαια, η κοινωνική τους θέση ήταν κατώτερη από εκείνη των Σπαρτιατών πολιτών. Ήλωτες και δούλοι που απέκτησαν την ελευθερία τους μπορούσαν να κατοικήσουν σε σπαρτιατικό έδαφος, αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στην πολιτική ζωή. Ήταν θεμελιακή αρχή των νόμων του Λυκούργου ότι κάποιος έχανε την κοινωνική του θέση ως πολίτης αν αποτύχανε να ακολουθήσει το σπαρτιατικό τρόπο ζωής. Ιδιαίτερα στη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας ήταν υποχρεωμένος να περάσει από τη διαδικασία της αγωγής. Ο πειθαρχημένος αυτός τρόπος ζωής, τα καλά, περιλάμβανε μόχθους και προνόμια και ένας που παρέκλεινε από αυτήν έπαβε να είναι Σπαρτιάτης όμοιος. Στους Σπαρτιάτες απαγορευόταν με νόμο να καταγίνονται με χειρονακτικά έργα ή τέχνες για να αποκτήσουν χρήματα. Δεν ήταν λόγος απώλειας πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά συνεπάγονταν τον κίνδυνο απώλειας της ζωής της τιμής. Μόθακας καλούνταν εκείνος που είχε στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
η βιλία στη μάχη ήταν λόγος για ατιμία. Βεβαίως υπήρξαν περιπτώσεις αμνηστίας, όπως συνέβη με όσους παραδόθηκαν στη Σφακτηρία και στα Λεύκτρα για να σώσουν τη ζωή τους. Στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. οι Σπαρτιάτες πολίτες ήταν 9.000. Ο γυναικείος και παιδικός πληθυσμός ήταν 27.000 περίπου. Οι περίοικοι γύρω στους 30.000. Στην περίοδο ακμής της, ο πληθυσμός της πρέπει να ξεπερνούσε τους 120.000 κατοίκους. Ο αριθμός των ηλότων δεν είναι σαφής. Από τα τέλη του 7ου αιώνα, διαπιστώνουμε άνοδο των τεχνών και της οικονομικής δραστηριότητας. Οι λακωνικοί τρίποδες και λέβητες είναι από τους μεγαλύτερους, τεχνικότερους και ωραιότερους που παρήγαγαν τα αρχαϊκά ελληνικά χαλκουργία. Χρυσά κοσμήματα και ελεφάντινα γλυπτά με λεπτή εργασία κατακλείζουν όχι μόνο τις ελλαδικές αγορές, αλλά και τις αποικίες Έφεσο, Τάραντα, Ναύκρατη, Κυρίνη, Καρχιδόνα, Σικελία, Μασαλία. Οι ίδιοι εισήγαγαν ελεφαντόδοντο από την Ανατολή, σκαραβαίους και κοσμήματα από την Αίγυπτο και ήλεκτρο από τη Βαλτική. Πιθανόν οι τεχνίτες και έμποροι να ήταν μόνο περίοικοι. Οι όμοιοι δεν κατασκεύαζαν οι ίδιοι, ούτε εμπορεύονταν τα προϊόντα των λακωνικών εργαστηρίων, αλλά τα προμηθεύονταν και τα χαίρονταν. Οι Σπαρτιάτες του 7ου και του 6ου αιώνα απολάμβαναν τη ζωή όχι λιγότερο από τους άλλους Έλληνες που κατοικούσαν σε πλούσιες πόλεις. Στην καμπή του 6ου προς τον 5ο αιώνα π.Χ. η υπηρετική Ελλάδα βρίσκεται σε σχετική αδυναμία. Πολλές ισχυρές πόλεις του προηγούμενου αιώνα παρακμάζουν εξαιτίας πολιτικών αντιπαραθέσεων και εμφυλίων πολέμων. Τρεις πόλεις ξεχωρίζουν αυτή την εποχή: η Σπάρτη, η Αθήνα και η Κόρινθος. Η Αθήνα, μετά την τυραννία του Πισίστρατου, επιταχύνει την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς λόγω της εγκατάστασης της δημοκρατίας. Η Κόρινθος γίνεται λόγω του εμπορίου της η πρώτη οικονομική ελληνική δύναμη. Η Σπάρτη αποτελεί πάντα τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη. Η Σπάρτη αυτής της εποχής θα κλονιστεί από την εσωτερική αντιπαλότητα μεταξύ βασιλέων και εφόρων. Ο Κλεομένης, βασιλιάς της Σπάρτης, μια ισχυρή προσωπικότητα, ήλθε σε σύγκρουση με το συμβασιλέα του Δημάρατο και τους εφόρους. Απέβλεπε στον περιορισμό της δύναμής τους επειδή εκπροσωπούσαν την ολιγαρχία. Η εξωτερική του πολιτική ήταν επεκτατική, πόλεμος εναντίον του Άργους. Ο βασικός του όμως στόχος ήταν ο περιορισμός της δύναμης εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων, γιατί διέβλεπε τον περσικό κίνδυνο. Εξαιτίας των μεγάλων εσωτερικών προβλημάτων κατά την εποχή του η Σπάρτη, όπως και η Αθήνα εξάλλου, καθόλου ή ελάχιστα θα βοηθήσουν τις δοκιμαζόμενες από την περσική επίθεση ιωνικές πόλεις. Μόνο μία ισχυρή συμμαχία Αθήνα-Σπάρτης που θα συσπήρωνε τις ελληνικές πόλεις θα μπορούσε να φέρει αποφασιστικό χτύπημα στους Πέρσες, όπως έγινε 20 χρόνια περίπου αργότερα το 480 π.Χ. Ο Κλεομένης, συκοφαντημένος από τους εφόρους, θα καταδικαστεί σε φρικτό θάνατο ή αυτοκτονία το 489 ή το 488 π.Χ. Φαίνεται ότι κατά τη μάχη του Μαραθώνα, ο Κλεομένης δεν βρισκόταν στη Σπάρτη και ίσως αυτό εξηγεί την απουσία των Σπαρτιατών από τη μάχη που έδωσαν οι Αθηναίοι με τους Πέρσες. Η Σπάρτη έχασε ένα μεγάλο ηγέτη. Δεν μπόρεσε να εκτιμήσει ούτε τις πολιτικές του αρετές, ούτε το όραμά του για πανελλήνια ένωση κατά των Περσών. Στο πρόσωπο του ετεροθαλούς του αδελφού και διαδόχου του Λεωνίδα, η Σπάρτη και η Ελλάδα βρήκαν ένα αθάνατο φωτεινό σύμβολο θυσίας και υπακοής στους νόμους της πατρίδας. Το θετικό αποτέλεσμα της περσικής απειλής ήταν, πέρα από την προβολή του δυναμισμού που έκρυβε ο θεσμός της πόλης κράτους, κυρίως η πραγμάτωση της πανελλήνιας ενότητας. Θα συγκρουστούν στην ουσία δύο διαφορετικοί τρόποι ζωής, δύο συστήματα αξιών, δύο πολιτισμοί. Οι περσικοί πόλεμοι θα αναδείξουν τη δύναμη των δύο μεγάλων πόλεων, της Αθήνας και της Σπάρτης,
αλλά θα συμβάλλουν αναμφίβολα και στη δημιουργία κοινής ιστορικής μνήμης. Θα μείνουν στην ιστορία ως η πρώτη κοινή πόλεμη των Ελλήνων. Εμπρός της Ευάνδρους Σπάρτης στέκνα πατέρων πολιτών, δια της αριστεράς χειρός την ασπίδα προβάλλεται, δια δε της δεξιάς με τόλμη το δόρυ υψώσατε, μη φιδόμενοι τις ζωές, γιατί αυτό δεν είναι πατροπαράδοτον στη Σπάρτη.